Έχουμε συζητήσει στο Δελτίο και το τελευταίο διάστημα για το ζήτημα των διπλωμάτων. Δεν είναι όμως μόνο τα διπλώματα. Οι άνθρωποι των σχολών, των εκπαιδευτών οδήγησης αντιμετωπίζουν πολλά επιμέρους προβλήματα που επιδεινώθηκαν και από την πανδημία και από την έλλειψη προσωπικού στις υπηρεσίες. Τα συζήτησαν όλα αυτά σε πρόσφατη σύσκεψη με τον Περιφερειάρχη Στερεάς, τον κύριο Φάνη Σπανό. Εγώ θα καλησπερίσω τον κύριο Γιώργο Γιωργαντά, τον πρόεδρο του Σωματείου Εκπαιδευτών Οδηγών Κεντρικής Ελλάδας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, χρόνια πολλά για τις ημέρες και καλό μήνα στους. Καλό μήνα. Με υγεία. Να είμαστε καλά, να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε σε όλες αυτές τις δυσκολίες. Η πανδημία μας πήγε πολύ πίσω, με συνέπεια να μην έχουμε και ανανέωση διπλωμάτων και πολλά άλλα θέματα. Είχατε και για μεγάλο χρονικό διάστημα κινητοποιηθεί για τα προβλήματά σας, κύριε Γιωργαντά. Οπότε θέλω απόψε να μας πείτε σε τι κατάσταση είμαστε, αν είναι ομαλή η διαδικασία, πώς πηγαίνουν τα πράγματα με τους νέους οδηγούς, με τους παλιότερους, με τις ανανεώσεις των διπλωμάτων. Κοιτάξτε να σας πω. Ο δικός μας ο κλάδος γενικότερα, όχι μόνο τα σωματεία εδώ της περιφέρειας, είναι ένας κλάδος ο οποίος τα τελευταία 4 χρόνια έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ γιατί πριν, αν θυμάστε, είχαμε κινητοποιήσεις για τις αλλαγές που προσπαθούσε να περάσει η προηγούμενη κυβέρνηση σχετικά με τις εξετάσεις των οδηγών, των υποψηφίων οδηγών. Να. Εκεί είχαμε αντιδράσει και ήταν ο λόγος ο οποίος με τις απεργίες τις οποίες κάναμε και εμείς και οι εξεταστές σε ένα διάστημα είχαν καθυστερήσει πάρα πολύ τα διπλώματα, δηλαδή οι χορηγήσεις των διπλωμάτων, οι εξετάσεις. Μετά εγκαινιάσαμε τον κορονοϊό, ο οποίος ταλαιπώρησε και ταλαιπωρεί ακόμα όλη την ανθρωπότητα. Εμάς είχαμε λοιπόν τις κινητοποίησεις μας πριν, εκεί που πήγαμε να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε, ξεκινάει ο κορονοϊός, κλείνουν τα καταστήματά μας, τα γραφεία μας, οι σχολές μας. Και τώρα είμαστε σε μια κατάσταση που ενώ έχει συσσωρευτεί πολύ μεγάλος αριθμός υποψηφίων οι οποίοι θέλουν να δώσουν εξετάσεις, δυστυχώς στην περιοχή μας και όχι μόνο εδώ, αλλά και σε όλη την περιφέρεια, αλλά και σε όλη την Ελλάδα πλην των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης, που εκεί υπάρχει επάρκεια εξεταστών, θέλω να πληροφορήσω τον κόσμο, ο οποίος μας βλέπει και μας ακούει, ότι δεν έχουμε προσωπικό να κάνει εξετάσεις. Είναι ελάχιστοι εξεταστές. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί όλος αυτός ο όγκος της δουλειάς, ο οποίος έχει συσσωρευτεί μέχρι στιγμής, μέχρι τώρα, να εξυπηρετηθεί. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα και εμείς να ερχόμαστε αντιμέτωποι με τους μαθητές μας, οι οποίοι και αυτοί έχουν κάθε δίκιο να θέλουν να εξυπηρετηθούν, και οι μαετές μας να τα βάζουν ακόμα και με το Υπουργείο. Αλλά εδώ υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα, το οποίο το ξέρουν αυτοί οι οποίοι προείστανται του Υπουργείου Μεταφορών, ότι η επαρχία γενικότερα δεν έχει εξεταστές. Θέλω να σας πληροφορήσω ότι στη Λαμία έχουμε μόνο 6 άτομα τα οποία διενεργούν τις εξετάσεις και από αυτά τα 6 νομίζω ότι 2 θα φύγουν και αυτοί στη σύνταξη. Οπότε θα μείνουν 4 άτομα για όλο τον νομό. 4 άτομα για την περιοχή της Λαμίας και της ευρύτερης περιοχής. Γιατί και στην Αταλάντη έχουμε εξεταστικό κέντρο που και αυτό έχει μόνο 2 εξεταστές. Λοιπόν, αυτά όλα τα προβλήματα βέβαια δεν είναι προβλήματα τα οποία θα μπορούσαν να τα λύσει. Οι εξεταστές, κύριε Γιωργαντά, είναι υπάλληλοι του Υπουργείου Μεταφορών. Είναι υπάλληλοι του Μεταφορών, οι οποίοι μετά από κάποιο σεμινάριο αποκτούν και την ειδικότητα του εξεταστή. Εδώ λοιπόν εμείς και η Ομοσπονδία μας, γιατί η Ομοσπονδία, ξέρετε, δεν βλέπει μόνο την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, αλλά βλέπει ολόκληρη την Ελλάδα. Αυτό είναι καλό. Έτσι, είχε προβεί στο Υπουργείο σε κάποια ενημέρωση τι συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα. Το Υπουργείο βέβαια τα ξέρει, γιατί υπάρχει το Μητρό των ανθρώπων αυτών οι οποίοι εκπαιδεύονται, κάνουν το σεμινάριο και μπαίνουν στη διαδικασία των εξεταστών, της εξέτασης. Και μας είχαν υποσχεθεί εδώ και πολύ καιρό, μπορώ να σας πω ότι περίπου και 1 χρόνο πριν, ότι θα κάναν κάποια σεμινάρια για να μπορέσουν να ομαλοποιήσουν την όλη αυτή η κατάσταση. Υπάρχουν κάποια σεμινάρια ταχύρυθμα, τα οποία τώρα στο τέλος μας λένε ότι θα γίνουν μέχρι τέλος Μαΐου ή άντε μέχρι τον Ιούνιο. Ελπίζουμε να γίνει αυτό, γιατί πραγματικά σας μιλάω, υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, υπάρχει μεγάλος όγκος ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να εξυπηρεθούν και Λίστα αναμονής. Είναι σε λίστα αναμονής, ναι, είναι σε λίστα αναμονής. Τι γίνεται όμως και με αυτούς. Επίσης, ναι, δεν θέλω να σας διακόψω. Θέλω να βάλουμε μετά και αυτούς που έχουν δίπλωμα και πρέπει να τον ανανεώσουν. Είναι σε τοπικό επίπεδο, θα έλεγα.
και ευρύτερα της περιφέρειας Στερεάς, τα οποία τα αναπτύξαμε αυτά στον Περιφερειάρχη μας, τον Φάνη τον Σπανό, και εδώ θέλω πραγματικά να τον ευχαριστήσω, γιατί μαζί τουλάχιστον έχουμε συναντηθεί 3 φορές, γιατί είχαμε και περισσότερα προβλήματα πριν, τα οποία οδεύουν και είναι σε μια σωστή κατεύθυνση. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Σε αυτή τη συνάντηση όμως ήταν τα Προεδρία από όλη την περιφέρεια. Ενημερωτικά σας λέω ότι εγώ εκπροσωπώ εκτός από την Φθιώτιδα και την Ευρυτανία και τη Φωκίδα, και ο συνάδελφος, ο πρόεδρος της Εύβοιας, εκπροσωπεί την Εύβοια και τη Βοιωτία. Ήμασταν λοιπόν οι 2 πρόεδροι των 2 μεγαλύτερων σωματείων και είχαμε τη συνάντηση αυτή, παρουσία και του εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου, του κυρίου Βουρδάνου, αν δεν κάνω λάθος το όνομά του. Η συνάντηση έγινε τη Μεγάλη Δευτέρα, στις 18 Απριλίου, και παρόν ήταν και ο Γενικός Διευθυντής της Περιφέρειας των Μεταφορών, ο οποίος είναι και διευθυντής εδώ στην υπηρεσία μας, ο κύριος Ρήτας. Ναι. Τα προβλήματα τα οποία έχουμε, κατά βάση τα οποία θα μπορούσε να βοηθήσει και βοηθά ο Περιφερειάρχης κάτω το δυνατόν, είναι τα προβλήματα του προσωπικού. Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Δεν τι ζητήσατε από τον Περιφερειάρχη και σε τι βαθμό μπορεί να παρέμβει? Δηλαδή, μπορεί να μεταφέρει προσωπικό από άλλες υπηρεσίες στη Μεταφορών? Επειδή δυστυχώς δεν υπάρχει μόνιμο προσωπικό για να μεταφερθεί στην Υπηρεσία Μεταφορών, και εδώ θέλω να ανοίξω μια παρένθεση να σας πω το εξής. Οι υπηρεσίες μεταφορών στην Ελλάδα εισφέρουν τα περισσότερα έσοδα στις περιφέρειες. Τα περισσότερα έσοδα. Με τα παράβολα, με τις άδειες των αυτοκινήτων και με τα διπλώματα. Όμως υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν υπάρχει μόνιμο προσωπικό το οποίο θα μπορεί να έρθει και να εξυπηρετήσει την κατάσταση αυτή. Και εμείς εκείνο το οποίο ζητήσαμε είναι τουλάχιστον οι συμβασιούχοι οι οποίοι έρχονται και παρέρχονται να πρημοδοτηθεί κατά κάποιο τρόπο το μεταφορών με ένα μεγάλο αριθμό συμβασιούχων. Για να μπορέσουμε, αν μη τι άλλο, να προχωρήσουμε κάποιες άλλες διαδικασίες, όπως είναι η αναθεωρήση των διπλωμάτων, να βγουν οι καρτέλες των μαθητών μας, γιατί θα ήθελα να το κρύψω, είναι γνωστό άλλωστε, πριν αρκετό καιρό δεν μπορούσαμε να βγάλουμε ούτε κάρτα να μπορούμε να δουλέψουμε με έναν μαθητή ο οποίος ερχόταν στα γραφεία μας. Τώρα, εδώ στη Λαμία, έχει εξομαλυνθεί αυτή η κατάσταση, έχουν εξομαλυνθεί και τα διπλώματα τα καινούργια, τα οποία ενημερωτικά σας λέω, όταν ένας υποψήφιος μπαίνει στη διαδικασία και παίρνει το δίπλωμα, του χορηγείται μετά από 2 ημέρες η προσωρινή άδεια οδήγησης. Αυτή η άδεια έχει ισχύ 4 μήνες, με την οποία μπορεί να οδηγεί. Μετά το 4 μήνο όμως, εάν δεν έχει εκδοθεί το δίπλωμα, δεν μπορεί να οδηγεί. Πάβει να ισχύει. Είχαμε λοιπόν προβλήματα, γιατί περνούσε το 4 μήνο και ακόμα το δίπλωμα δεν είχε βγει. Τώρα εδώ στην περιοχή μας, αυτό έχει πάει στο 2 μήνο, έχει εξομαλυνθεί. Υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση ακόμα στις αναθεωρήσεις των διπλωμάτων, οι οποίες είναι κοντά στο 4 μήνο, οι οποίες πιστεύουμε ότι αν στο Υπουργείο πάνε άτομα που μπορούν να βοηθήσουν, γιατί όλοι αυτοί οι συμβασιούχοι, θέλω να σας πω ότι είναι μορφωμένα παιδιά. Δεν είναι αγράμματοι άνθρωποι, είναι μορφωμένοι με πτυχία και πάνε για τις συμβάσεις αυτές τις 8 μήνες και τις διάφορες άλλες. Και μόλις μαθαίνουν τη δουλειά πρέπει να φύγουν, κύριε Γιώργο. Και μόλις μαθαίνουν τη δουλειά δυστυχώς πρέπει να φύγουν. Αλλά τον καιρό που είναι στο Υπουργείο μπορούν να βοηθήσουν. Τώρα, για το θέμα των εξεταστών, πιστεύουμε ότι εάν πραγματοποιηθούν τα σεμινάρια αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί το Υπουργείο και ο Υπουργός, μέχρι τέλος Μαΐου, άντε να δώσουμε και ένα περιθώριο μέχρι τα μέσα Ιουνίου, θα εξομαλυνθεί η κατάσταση όταν μπορούμε να εξετάζουμε κόσμο που τώρα είναι στην ουρά και περιμένει και διαμαρτύρεται και τα βάζει και με το δάσκαλο που δεν φταίει σε τίποτα, τα βάζει και με το Υπουργείο. Έτσι. Κύριε Γεωργαντά, ένα νέο άτομο που έχει μάθει να οδηγεί και δεν παίρνει το δίπλωμα, αντιλαμβάνομαι ότι έχει δίκιο να διαμαρτύρεται γιατί δεν μπορεί να περιμένει. Με έναν ηλικιωμένο άνθρωπο που δεν έχει εξεταστεί και μπορεί να οδηγεί ενώ δεν πρέπει να οδηγεί, τι γίνεται? Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Η προηγούμενη κυβέρνηση είχε θεσπίσει και την εξέταση των ηλικιωμένων άνω των 70 ετών, 74 ετών αν θυμάμαι καλά. Δεν προχώρησε αυτό το μέτρο. Δεν προχώρησε. Εγώ πιστεύω ότι οι ηλικιωμένοι άνθρωποι περνάνε, και ειδικά οι άνω των 80, περνάνε από 4 γιατρούς. Και δεν θέλω να πιστεύω σε καμία περίπτωση ότι κανένας γιατρός δεν μπορεί να δώσει ένα χαρτί
το οποίο να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Γίνονται αυτοί οι έλεγχοι αυτή την εποχή ή λόγω COVID έχουν σταματήσει? Όχι, υπάρχουν οι γιατροί και πάνε οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι θέλουν να εξυπηρετηθούν σε συγκεκριμένους γιατρούς, οι οποίοι είναι σε διάφορες ειδικότητες για να εξετάσουν αυτούς τους ανθρώπους. Και σας είπα και πάλι, κανένας γιατρός δεν νομίζω ότι μπορεί να δώσει χαρτηρικά χαρτί σε κάποιον ο οποίος δεν είναι ικανός να οδηγήσει. Θέλω να πιστεύω ότι είναι. Και να σας πω και κάτι, επειδή πολλές φορές τα βάζουμε με τους ηλικιωμένους. Εάν δούμε στατιστικά, θέλω να σας πληροφορήσω ότι τις περισσότερες παραβάσεις τις δημιουργούν οι νέοι από 16 έως 27 χρονών. Μάλιστα. Και λιγότερες παραβάσεις ηλικιωμένοι. Ναι. Άρα και δεν πρέπει λοιπόν να ρίχνουμε μομφή στους ανθρώπους αυτούς. Σε καμία περίπτωση, γιατί έχουμε και γονείς που οδηγούν και χαιρόμαστε. Αλλά απ' την άλλη, επειδή έχουν γίνει και θανατηφόρα και τροχαία που πιστεύω και οι ίδιοι οι ηλικιωμένοι δεν νιώθουν καθόλου καλά από την εξέλιξη, να προλάβουμε το κακό. Σας είπα, το κακό μπορεί να γίνει από τον οποιονδήποτε. Η οδήγηση είναι μια κοινωνική εκδήλωση όμορφη, αρκεί να την πράττουμε σωστά. Μάλιστα. Έτσι. Οπότε κρατάτε τη δέσμευση ότι θα έρθει προσωπικό, τουλάχιστον ως προς την εξέταση των οδηγών. Προς την εξέταση, να έρθει προσωπικό για να βοηθήσει στη διαδικασία της έκδοσης των διπλωμάτων. Θέλω να σας ενημερώσω ότι στη Θεσσαλονίκη έχει ξεκινήσει πειραματικά ένα ψηφιακό στάδιο, από το οποίο οι συνάδελφοί μου εκεί έχουν πιστοποιηθεί στο Gov και μπορούν να κάνουν τον προγραμματισμό των εξετάσεων από το γραφείο τους. Δεν χρειάζεται δηλαδή να μετακινούνται στις υπηρεσίες μεταφορών για να μπορούν να προγραμματίσουν σε κάποιο μαθητή πότε θα δώσει εξετάσεις, είτε στις θεωρητικές του είτε τις πρακτικές του. Και έχει βοηθήσει πάρα πολύ αυτό. Και τους συναδέλφους και τους πολίτες, αλλά και το ίδιο το Υπουργείο, το οποίο δεν μπαίνει στη διαδικασία να έχει σε καθημερινή επαφή, να είναι διαζώσει σε επαφή με τους εκπαιδευτές και τους επαγγελματίες. Πιστεύουμε και αυτό να έρθει και σιγά σιγά, γιατί το περιμένουμε. Η εξέλιξη είναι πολύ σημαντική και θα πρέπει να, εκτός από τη Θεσσαλονίκη, να τα δούμε αυτά. Η διάθεση πάντως υπάρχει από τον κύριο Περιφερειάρχη, αυτό θέλω να το τονίσω. Η διάθεση υπάρχει. Η συνάντηση ήταν σε πολύ θετικό κλίμα και πιστεύω ότι ό,τι είναι να περάσει από το χέρι του θα περάσει. Μάλιστα. Το κρατάμε στα θετικά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση απόψε. Να είστε καλά.